Ισοψηφία σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού ανάμεσα στην Αφροδίτη και στην Πόπη. Αφροδίτη, είστε θεά. Λόγω ονόματος. Α, σωστό. Και τα έχουμε ξαναπεί, έτσι. Ναι, ναι. Πού γεννήθηκε αυτή η θεά? Στην Κύπρο. Και ποιος είναι απόγονός της? Ο Ηφαιστός. Και ποιος είναι απόγονός της? Αφροδίτη, θα ρωτήσω για τελευταία φορά. Η θεά Αφροδίτη, μάλιστα, του έρωτα και της ομορφιάς, γεννήθηκε στην Κύπρο. Και ποιος είναι απόγονός της? Όλο με μπερδεύετε με αυτή την ερώτηση. Πόπη. Ο Τάσος Τρίφωνος. Χριστέ μου. Πώς φαίνεται η Μπουφετζού? Το βλέπετε. Είναι τσαχπίνα. Μπρε Αφροδίτη, αν είναι δυνατόν, με έχετε μπροστά σας. Πείτε το. Μην τρέπεστε. Συγγνώμη. Τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά? Την προηγούμενη φορά είχα φτάσει στους τρεις. Mm-hmm. Ήταν δύο άντρες. Ναι. Ήταν εκείνο το επεισόδιο πάλι με προξενιό, που λέτε ότι δεν τα κάνετε αυτά. Σας προξένεψα? Όχι εμένα. Τη συμπαίκτριά μου με έναν κύριο. Με έναν συμπαίκτη μου, τέλος πάντων. Και τι έγινε μετά? Α, δεν ξέρω, φύγανε. Την Πόπη όμως θέλετε να την προξενέψω, έτσι? Γιατί όχι, άμα θέλει εκείνη. Πόπη, ο Κάρολος Παπούλιας ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επί Αντώνη Σαμαρά. Ο Κωστής Στεφανόπουλος ήταν πιο πριν. Να έμεινα πίσω λίγο, η αλήθεια είναι. Και η Ουρουγουάη βρέχεται από τον Ατλαντικό. Γιατί την Εβίτα? Νομίζω ότι απάντησε τις ίδιες λάθος απαντήσεις με μένα, αλλά τουλάχιστον εγώ είχα κάνει και ένα μπανκ. Μέρι, τι κάνετε? Μια χαρά, επιστρέψαμε. Εσείς πώς τα πήγατε? Είχα φύγει Τέταρτη, έφτασα και φύγανε. Με φάγανε. Και σας οι άντρες? Ναι. Και τι είχαμε πει μαζί την προηγούμενη φορά? Ήσουν καλός μαζί μου, μπορώ να πω. Ναι. Πολύ καλός. Γιατί ήμουν αρρωστός? Δεν ξέρω. Είχα πει ρετό, δέκατα. Μπορεί. Γιατί την Πόπη? Το συνδύασα λίγο με τον προηγούμενο γύρο και τις λάθος απαντήσεις και θεώρησα ότι είναι πιο αδύναμη. Ήμουν ανάμεσα σε δύο κοπελές, αλλά ήταν πιο ισχυρό. Μέρι, εσείς αποφασίζετε. Μένετε στη ψήφο σας και φεύγει η Πόπη ή την αλλάζετε και φεύγει η Αφροδίτη? Θα μείνω, γιατί δεν μου αρέσει να αλλάζω αποφάσεις, οπότε θα μείνω σταθερή. Συγγνώμη. Πειράζει. Και στις σχέσεις σας είστε σταθεροί? Ναι. Πόσο καιρό? Τώρα? Ναι. Δεν τα λέμε αυτά. Τα λέμε. Για πείτε μας. Απολαμβάνω τη μοναξιά μου. Α. Ναι. Πόσο καιρό την απολαμβάνετε? Είναι κάποιοι μήνες. Προηγήθηκε μπουφές, ξεφάντωμα, πάρτι? Όχι ακριβώς, εντάξει. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Αχα. Σε λογικά. Δεν είχατε όμως όπως την Κέτη ένα κύριο πιάτο? Όχι, όχι. Μπουφεδάκι? Ναι. Πόμπι. Πάσο. Αποφάσισε η Μέρη που θα πάρει τη θέση σας ως μπουφετζού, καψιμιτζού, εδώ, στην ομάδα, ότι εσείς είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Ό,τι αποφάσισε η ομάδα. Λυπάμαι πολύ.